Την έναρξη του έργου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στον Ομπρός Γέλο από Κορώνου σηματοδοτεί η προμήθεια 37 τεχνητών υφάλων από το ΕΛΚΕΘΕ, που μετά από παρεμβάσεις πρόκειται να ποντιστούν στον όρμο Κατεβάτη στο βόρειο τμήμα του κόλπου του Αλμυρού νότια του ακροτηρίου Δρέπανο. Ήδη το ΕΛΚΕΘΕ κατασκευάζει τους τεχνητούς υφάλους, επομένως θεωρούμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους θα έχει ξεκινήσει η πόντιση των υφάλων και θα έχουμε ήδη ποντίσει το πρώτο πολεμικό πλοίο. Θα έχουν μπει και οι φωτοσημαντήρες που θα οριοθετούν το πάρκο στην θαλάσσια περιοχή του Μπρόζιαλου. Η παραλία Ομπρόζιαλος, όπου θα δημιουργηθεί είσοδος στο καταδυτικό πάρκο, είναι βραχώδης με απότομες κλίσεις και μεγάλα βάθη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρή τουριστική δραστηριότητα και από την απουσία βασικών υποδομών. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη λειτουργία του καταδυτικού πάρκου, προβλέπεται η κατασκευή ενός προβλήτα και μιας ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών που θα χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο από δίτες με προορισμό το σπήλαιο των ελεφάντων. Δίνουμε τη δυνατότητα δηλαδή σε 5 εκατομμύρια δίτες που υπάρχουν στην Ευρώπη και σε μια χώρα που το θαλάσσιο στοιχείο την περιβάλλει κατά 80%, τα σύνορά της δηλαδή κατά 80% είναι θάλασσα, να μην έχει ένα χώρο αναψυχής που εκείνοι οι άνθρωποι να μπορούν να εκτονώσουν την αγάπη τους προς το σπόρο αυτό. Αμμώδεις εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς και λιβάδια Ποσειδονία συνθέτουν το θαλάσσιο σκηνικό στο χώρο που έχει οριοθετηθεί το καταδυτικό πάρκο. Εκτός από τους τεχνητούς υφάλους που θα δημιουργήσουν τρεις θαλάσσιες διαδρομές, πρόκειται να ποντιστούν και δύο πολεμικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της απορρίπανσης. Με αποφάσεις των τότε αρχηγών ΓΕΝ και ΓΕΘΑ του κ. Γιακουμάκη και του κ. Αποστολάκη, παραχωρήθηκαν στο Δήμο από Κορώνου. Το ένα είναι 25 μέτρων μεταλλικό και βρίσκεται στον Άσταθμο Σούδας και το άλλο είναι 42 μέτρων ξύλινο και βρίσκεται στην Αμφιάλη. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1.520.000 ευρώ.